Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ναυπακτίας σε κοσμικό κέντρο στο ξηροπήγαδο Ναυπάκτου. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Καλή χρονιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνουν οι πρόεδροι να φεύγουν αυτοί, να έχουν και άλλοι, γιατί υπάρχει μια προοπτική στον τόπο. Να διαδώνουν τα λάθη των προηγουμένων, γιατί έχουν και τόσο προβλήματα και πάλι εδώ έτσι. Αυτό θα πει δημοκρατία. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, που ευλόγησε και την πίτα, ο βουλευτής του Πασόκ στον ομό του Λακαρνανίας Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, ο Δήμαρχος Ναυπακτίας Τάκης Λουκόπουλος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιώργος Χεμαντάς, αντιδήμαρχοι, πρώην δήμαρχοι από όλη την Ναυπακτία, Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο Πολιτευτής Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Παΐσιος, Πρόεδροι και εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων της Επαρχίας Ναυπακτίας, εκπρόσωποι φορέων και πλήθος κόσμου. Στις ομιλίες τους, όλοι οι επίσημοι προσκεκλημένοι αναφέρθηκαν στα προβλήματα που εμφανίστηκαν από τα καταλυστικά φαινόμενα στην ορεινή Ναυπακτία και τις στιγμές αγωνίας που ζουν οι κάτοικοι των χωριών αυτών. Να συγχαρώ ιδιαίτερα τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Ομάδα, τους Αντιμάρχους και τον Περιφερειάρχη φυσικά για την αποτελεσματικότητα που έδειξαν πρώτα τα μέρη που στάθηκαν εδώ στο περιστάσιο και τα κατάφεραν στα δύσκολα. Είμαστε εδώ για τα δύσκολα που έρχονται. Αφήνουμε πίσω αυτά που έφυγαν. Και να ξέρετε, είμαστε το επόμενο του Απαρτία και φυσικά και το Οργανανία. Εμείς είχαμε μεγάλες ζημιές, αγαπητοί φίλοι. Τα χωριά μας έχουν πληγές. Και οι πληγές δεν κλείνουν εύκολα. Και ιδιαίτερα σε περιόδους που είναι οικονομικά στενοβή. Για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Μαζί με τη Δημοτική Αρχή μέχρι τώρα τρέξαμε άμεσα και καταφέραμε τα έκτακτα. Χωρίς όμως να έχουμε αποκαταστήσει ακόμα και τα έκτακτα και μακροπρόθεσμα τι θα κάνουμε. Πάνω σε αυτό να πω τίποτε παραπάνω, πρέπει να είμαστε μία παρουσία όλοι μας. Σήμερα νιώθουμε όλοι ότι η καρδιά της Ναυπακτίας χτυπάει εδώ μέσα. Γι' αυτό έχουμε όλη μας ιδιαίτερη συγκίνηση. Σαν Δημοτική Αρχή, θέλω να σας πω ότι η πολιτική μας είναι να έχουμε άριστες σχέσεις με το λεγόμενο παραδοσιακό κίνημα, κυρίως με την ΟΣΥΛ, και αυτή η άριστη σχέση με την προσέγγιση να λύσουμε όλα αυτά τα τεράστια προβλήματα που μας παρουσιάζονται. Αυτό το υπέροχο κομμάτι που βρέχει τα πόδια του στον κορυφιακό και στηρίζει την πλάτη του στην πύργο, έχει αυτή τη στιγμή τεράστια προβλήματα. Χιλιάδες χιλιόμετρα οδικό δίκτυο, δημοτικό, επαρχιακό, αγροτικό, δεν είναι στη δικαιοδοσία μας ίσως σαν Δημοτική Αρχή να το αντιμετωπίσουμε. Σηκώνουμε πολύ μεγαλύτερο βάρος από αυτό που μας πρέπει, αλλά πιστεύω με την ειλικρινή συνεργασία της περιφέρειας και της πολιτικής εξουσίας να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Φέτος, το Κεντρικό Συμβούλιο της ΟΣΥΝ αποφάσισε να τιμήσει τους καλλιτέχνες παραδοσιακής μουσικής με καταγωγή την Ναυπακτία. Για το λόγο αυτό, ο αντιπρόεδρος της ΟΣΥΝ, Θεόδωρος Παπαδόπουλος, αναφέρθηκε διεξοδικά στον καθένα και στο έργο που έχει επιτελέσει στη διάδοση της παραδοσιακής μουσικής. Βραβεύτηκαν με τιμητική διάκριση όλοι, τόσο αυτοί που έχουν φύγει από τη ζωή, όσο και αυτοί που μέχρι σήμερα κρατούν την παράδοση. Επίσης, βραβεύτηκε και η συνάδελφος Ζωή Δενδραμή, που με το φωτογραφικό της φακό και την πένα της έβαλε και αυτή ένα λιθαράκι για τη διάδοση της παραδοσιακής μας μουσικής. Παρακαλούμε για την απονομή των Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Ιερόδου. Ευχαριστώ που τιμάτε το έργο. Σήμερα σίγουρα θα είναι πολύ χαρούμενος για την παιδιά. Και ίσως κάτι τέτοιο σκεφτόταν όταν έγραφε «Αθάνατος κατάλαβα δεν γίνομαι, του τέλους μου η ώρα πλησιάζει. Μ' αφήνω από το έργο μου να κρίνομαι, από όποιον τις αράδες του διαβάζει». Σας ευχαριστώ πολύ.
Η εκδήλωση περιέλαμβανε και ζωντανή μουσική, αφού ο Σύλλογος Ορφέας συμμετείχε αφιλοκερδώς και διασκέδασε τους παρευρισκομένους. Oh, no.